Με τον Ανδρέα Τζερίδη θα μας μιλήσει με θέμα μοντελοποιώντας το συνέστημα. Πώς η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθά να αντιληφθούμε την ανθρώπινη πολυπλοκότητα. Καλημέρα σας. Συγγνώμη, Ανδρέα. Ο Ανδρέας Τζερίδης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Cognitive Science στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τμήμα θετικών εφαρμοσμένων επιστημών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ψυχολογίας. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που οι δύο προηγούμενες παρουσιάσεις ήταν τόσο σχετικές με το αντικείμενό μου. Πάρα πολύ κατατοπιστικές. Εγώ θα σας κάνω μια παρουσίαση αρκετά πιο θεωρητική, που αφορά το πώς υπάρχει μια επιδίωξη μοντελοποίησης του συναισθήματος μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι για αυτά που μας περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Φακοτάκης τόσο, όσο έτσι ώστε να τη βοηθήσουμε να μαθαίνει καλύτερα. Θα ήταν μεγάλη χαρά να βλέπουμε την παρουσίαση. Να την ανοίξω εγώ από εδώ. Όχι, περίμενε, περίμενε. Okay. Υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω του διαδικτύου που γίνεται ταυτόχρονα. Ναι, μην ανησυχεί. Και επίσης δεν είμαι ο κύριος Δαφούλας πλέον. Δεν ξέρω αν έχει κάποια. Πάει να προλάβει τα ψηφιακά που έρχονται. Θα ήθελα να ήμουν, είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά είμαι. Θα του τα μεταφέρω εγώ. Λειτουργεί και ηλεκτρονικά, μπορείς να στείλεις με mail και να τα. Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, να σας πω το εξής. Εγώ προέρχομαι από την ψυχολογία. Το βασικό μου πτυχίο ήταν στην ψυχολογία εδώ στο Mediterranean College. Ο λόγος που αποφάσισα να πάω προς το Cognitive Systems, που είναι ένα σημείο όπου εφάπτονται η ψυχολογία, η επιστήμη των υπολογιστών, η τεχνητή νοημοσύνη, τα linguistics, η γλωσσολογία κλπ. Είναι ακριβώς επειδή οι ψυχολόγοι φαίνεται να λείπουν ηχηρά από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένας δεύτερος λόγος ήταν φυσικά και η κρίση μέσης ηλικίας, η οποία σε γεμίζει ανησυχίες, οπότε αυτό τα δύο με οδήγησαν στο να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό τώρα. Επίσης, να πω το εξής. Η μοντελοποίηση του συναισθήματος από μόνη της είναι ένα τεράστιο υπολογιστικό challenge που λέμε εμείς και στη δουλειά. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο challenge για την τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσει να, και για τους επιστήμονες της του κλάδου να μπορέσουν να μοντελοποιήσουν το συναίσθημα και να το ενσωματώσουν σε έξυπνα συστήματα. Ωστόσο, ένα υποπροϊόν αυτής της έρευνας είναι ότι παρά τις όποιες δυσκολίες και ενδεχομένως και αποτυχίες που συχνά υπάρχουν, αυτή η έρευνα μας βοηθάει να κατανοήσουμε πολύ την δική μας περιπλοκότητα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει τέτοιο πράγμα σήμερα που μιλάμε? Στο βαθμό που αναζητούμε μια ολοκληρωμένη συνεκτική τεχνητή οντότητα, δεν υπάρχει. Και ενδέχεται να αργήσουμε και πολύ. Ο καθηγητής Φακοντάκης προηγουμένως το πρόβλεψε στην παρουσίασή του γύρω στα μέσα του αιώνα αυτού. Αυτό είναι μια αισιόδοξη πρόβλεψη. Δεν ξέρουμε ακόμα η απάντηση αν θα έχουμε ποτέ και αν θα έχουμε και το κίνητρο να αναπτύξουμε μια τέτοια ολοκληρωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα ηχηρό ίσως. Σήμερα βρισκόμαστε περισσότερο στο κομμάτι που λέγεται υπολογιστική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση. Αυτό που έλεγε προηγουμένως και ο καθηγητής, weak AI, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη που έχει συγκεκριμένα καθήκοντα να επιτελέσει. Ωστόσο, ένα δεδομένο που δεν μπορεί να αγνοηθεί είναι αυτό που αναφέρει και ο Ζανγκ στην έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2021, ότι η υπολογιστική ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης, της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύς που διατίθεται στην τεχνητή νοημοσύνη, κάθε περίπου 3,5 μήνες διπλασιάζεται. Άρα λοιπόν λέμε ότι υπάρχει μια εκθετική αύξηση στο πόσο οι υπολογιστικοί πόροι καταναλώνονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, γύρω από την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κριτική. Σου λέει ότι πρακτικά μπορεί και να μην γίνει ποτέ και δεν θα γίνει και ποτέ, γιατί δεν έχουν παιδική ηλικία τα έξυπνα συστήματα, δεν μεγαλώνουν, δεν αναπτύσσονται, δεν έχουν πολιτισμικές αναφορές. Δεν μπορεί να δώσει κανένα πρόγραμμα μυαλό με την ανθρώπινη έννοια σε κανένα μηχάνημα και ότι στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίζεται στην εκτέλεση αλγορίθμων και δεν θα γίνει ποτέ πραγματική νοημοσύνη έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Βέβαια, οι εξελίξεις
Και θα μιλήσουμε εδώ λίγο για την αναλογία του νευρώνα. Ένας νευρώνας, ένας φυσικός νευρώνας ανθρώπινος, είτε πυροδοτεί είτε δεν πυροδοτεί. Αυτή η διαδικότητα του 0 και του 1 είναι η βάση των υπολογιστικών συστημάτων. Όλοι οι υπολογιστές λειτουργούν στη βάση του διαδικού συστήματος. Άρα λοιπόν το 0 και το 1 μας λέει ότι κάθε νευρονική δραστηριότητα μπορεί να αποτυπωθεί σε υπολογιστικά συστήματα. Με την έννοια ότι ένας νευρώνας είτε πυροδοτεί είτε δεν πυροδοτεί. Ωστόσο, βέβαια, σήμερα που μιλάμε και με μια δημοσίευση που έγινε φέτος από κάποιους Κινέζους ερευνητές, υπάρχει ήδη αναπτυχθεί ένας τεχνητός νευρώνας, ένας φυσικός νευρώνας, όχι με την έννοια των νευρονικών δικτύων που έλεγε προηγουμένως και ο καθηγητής, στον οποίο θα κάνω πολλές αναφορές, η οποία μπορεί και να ανιχνεύει, για παράδειγμα, ντοπαμίνη, χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα και πυροδοτεί σε ένα νευρονικό δίκτυο μέσα, σε ένα φυσικό νευρονικό δίκτυο, πυροδοτεί και εξαπολύνει ντοπαμίνη στο επόμενο, στο μετασυναπτικό κύτταρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην ουσία αναπαριστούμε με βιοχημικό τρόπο ακριβώς το πώς, αλλά με τεχνητό, με ένα τεχνητό σύστημα, το πώς λειτουργεί ένας νευρώνας. Εντάξει, είμαι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι περισσότερο γι' αυτό. Μόλις φέτος έχει δημοσιευθεί αυτή η εργασία. Ωστόσο, σου λέει ότι μπόρεσαν να αναπαράξουν φυσική κίνηση εμφυτεύοντας έναν τέτοιο νευρώνα μέσα σε ένα αρουραίο και σε ένα ρομποτικό χέρι. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι ενδεχομένως προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το ερώτημα είναι λοιπόν, okay, η κίνηση ενός χεριού ή ενός ποδιού είναι ένα ζήτημα. Το συνέστημα είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα. Γιατί θέλουμε το συνέστημα στην τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και από τότε που ζήσαμε τη δεύτερη έξαρση της έρευνας για τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται πως καταλήγουμε ότι είναι αμφίβολο ένα ευφυές σύστημα μπορεί να είναι ευφυές χωρίς συνέστημα. Για ποιο λόγο? Γιατί το βλέπουμε ανθρωπομορφικά. Απαιτούμε από ένα έξυπνο σύστημα να σκέφτεται όπως εμάς, όπως εμείς. Ωστόσο, ο λόγος που το θέλουμε είναι ότι μπορούν τα έξυπνα συστήματα να μάθουν καλύτερα, να έχουν μια καλύτερη εικόνα, μια πληρέστερη εικόνα του κόσμου, αν ενσωματωθούν παράμετροι που μιμούνται το συναίσθημα. Για ποιο λόγο? Όταν μαθαίνουμε πράγματα ή όταν βιώνουμε συναισθήματα, αυτά τα δύο γεγονότα αλληλεπιδρούν. Άρα λοιπόν, μπορεί ένα πολύ έντονο συναίσθημα να μας κάνει να απομνημονεύσουμε πάρα πολύ δυνατά ένα γεγονός ή και το ανάποδο, να θέλουμε να το αποθήσουμε. Άρα λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή τα συστήματα τα έξυπνα βασίζονται σε αισθητήρες και οι αισθητήρες ακόμα δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα θέλαμε, θα το δούμε και παρακάτω, θεωρητικά τουλάχιστον πιστεύουμε ότι ενσωματώνοντας μοντέλα συναισθήματος μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση των συστημάτων. Επίσης, ένας άλλος πάρα πολύ ενδιαφέρον λόγος είναι ότι μας αρέσει να βρίζουμε τη Siri. Όταν απευθυνόμαστε στη Siri και μας λέει κάτι λάθος, μας αρέσει πάρα πολύ να τη βρίζουμε. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Το 1966, αν δεν κάνω λάθος, μάλιστα η δόλια η Siri καμιά φορά απαντάει με το πολύ ευγενές «I won't respond to that», όταν τη βρίζουμε. Από το 1966, λοιπόν, που αναπτύχθηκε η Ελίσσα. Η Ελίσσα ήταν ένα σύστημα, ένα chatbot, έτσι, πολύ πρώιμο, το οποίο επειδή είχε και χιούμορ ο ερευνητής, το έκανε να μιμείται έναν ροτζεριανό θεραπευτή. Του έγραφες και σου απαντούσε λοιπόν με ένα πολύ μηχανιστικό τρόπο για την εποχή. Ωστόσο, αυτό που είχε παρατηρηθεί είναι ότι οι άνθρωποι που μιλούσαν με την Ελίζα, με αυτό το chatbot, την αντιμετώπισαν σαν ένα φυσικό πρόσωπο, ενώ γνώριζαν ότι κάθεται μπροστά σε έναν υπολογιστή. Άρα λοιπόν το human computer interaction, όσο και αν έχω αυτήν την υπερβατική εικόνα που δείχνει έτσι κάτι πολύ από το μέλλον, σήμερα είναι στην πραγματικότητα εδώ. Το human computer interaction είναι κάθε μέρα μπροστά μας, κάθε μέρα στα χέρια μας, κάθε μέρα στη συναλλαγή μας με το κινητό μας. Άρα λοιπόν, όπως προκύπτει και από όλες αυτές τις εκπληκτικές εφαρμογές που μας περιέγραψαν οι προλαλήσαντες, υπάρχει μία ανάγκη για συμβατότητα με το υπολογιστικό σύστημα και για ενσυναίσθηση στην επικοινωνία. Μάλιστα, σε μία έρευνα που δημοσιεύθηκε στο 2022 και ήταν μία εφαρμογή με φυσική κατανόηση της γλώσσας από τη μηχανή και αναγνώριση των χαρακτηριστικών του προσώπου, φάνηκε ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί έβριζαν ή καταχρόνταν, ας πούμε, έκαναν verbal abuse σε ένα chatbot, η ανταπόκριση του chatbot
έτσι ώστε να τους καθησυχάσει, να τους ηρεμήσει, είχε θετικά αποτελέσματα στη συμπεριφορά τους. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει μια άρρηκτη αλληλεπίδραση του συναισθήματος και της μάθησης. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες, μην τις πιάσουμε τώρα γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως είναι μια προσαρμοστική αντίδραση του σώματός μας και είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης στην ουσία που μας έκανε να φτάσουμε μέχρι εδώ, να φτούμε μέχρι εδώ από την εποχή που ήμασταν πολύ πιο απλοί οργανισμοί. Σχετίζεται με το fight or flight response που θα σε κάνει να σκεφτείς αν θα κάτσεις να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση ή αν θα σηκωθείς να φύγεις. Και αυτό μας οδηγεί στην ανάγκη να δημιουργήσουμε εξελιγμένα μοντέλα. Βέβαια, τα μοντέλα αυτά, ακριβώς επειδή τι είναι ένα μοντέλο στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι στην ουσία ένας αλγόριθμος. Είναι μια συνάρτηση. Και προσθέτεις μέσα διάφορες μεταβλητές και όσο περισσότερο μια περίπλοκη κατάσταση έχεις να αντιμετωπίσεις, τόσο περισσότερες μεταβλητές πρέπει να προσθέσεις. Με αποτέλεσμα, τι να σας πω τώρα, όταν τρώμε ένα παγωτό, αν μας αρέσει αυτό το παγωτό, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Από τη γεύση του, από το τι μας θυμίζει από την παιδική μας ηλικία, από το πόση ζέστη έχει ενδεχομένως εκείνη τη μέρα, από το αν έχουμε περάσει καλά πριν. Αυτό λοιπόν για να γίνει ένα μοντέλο, θέλει τόσες πολλές μεταβλητές, που στην ουσία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Δεν θα σταθώ τώρα γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Στις θεωρίες, άλλωστε όποιος θέλει να του στείλω μετά την παρουσίαση θα είμαι διαθέσιμος. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η τελευταία θεωρία του συναισθήματος, η θεωρία γνωστικής αξιολόγησης του Λάζαρους, που σου λέει ότι αξιολογώ μια κατάσταση, αν τη θεωρώ, αν είναι επικίνδυνη για μένα ή είναι θετική για μένα ή μου είναι ευχάριστη, και αυτό μου δημιουργεί μια απόκριση που είναι το συναίσθημα. Άρα λοιπόν, αν δω ένα απειλητικό ερέθισμα, θα αισθανθώ φόβο. Αν δω ένα θετικό, ένα παιδάκι, ας πούμε, ένα κατάκι και μου αρέσουν οι γάτες, θα αισθανθώ ωραία. Ωστόσο, ένα άλλο ζήτημα είναι ότι σε αυτή τη σχέση, την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, η σχέση δεν είναι γραμμική. Όπως είπα και προηγουμένως, το αν θα μάθεις κάτι ή αν θα το καταλάβεις, ή αν θα το αντιμετωπίσεις, ή αν θα σου αρέσει, δεν είναι γραμμικά εξαρτώμενο και η μάθηση φυσικά μέσα από αυτό δεν είναι γραμμικά εξαρτώμενο από το ερέθισμα. Οι αλγόριθμοι και οι υπολογιστές αρέσκονται στις γραμμικές σχέσεις, γιατί οι μη γραμμικές σχέσεις τους είναι περίπλοκες. Και περιπλοκότητα σημαίνει απέτηση σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Για να δώσω να καταλάβω, να φέρω ένα παράδειγμα που είπαμε προηγουμένως. Όταν μπορεί κάτι, ένα δυνατό συναίσθημα, τη μία μέρα να σε κάνει να θυμάσει μια ανάμνηση για πάντα και την άλλη μέρα με μια μικρή αλλαγή κάποιες παραμέτρους να σε κάνει να θες να την αποφύσεις για πάντα. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι γραμμική λοιπόν η σχέση. Δεν σημαίνει ότι ένα δυνατό συναίσθημα θα με κάνει να μάθω. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι εμείς έχουμε σώμα. Οι άνθρωποι έχουν σώμα και η τεχνητή νοημοσύνη, όσο και αν εξελίσσεται η ρομποτική, δεν μπορεί να αποκτήσει σώμα. Δεν έχει. Εμείς είμαστε ένας τεράστιος περίπλοκος σένσορας. Η ύπαρξή μας στο φυσικό κόσμο συνεπάγεται μια διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Ένα υπολογιστικό σύστημα, όσο έξυπνο και να είναι και όσο περίπλοκο και να είναι, βασίζεται σε σένσορες σε πολύ μεγάλο βαθμό, το οποίο τι σημαίνει ότι θα μας πάρει ενδεχομένως πολλά χρόνια να μπορέσουμε να αναπαραστήσουμε τη σωματικότητά μας σε ένα τεχνητό σύστημα. Υπάρχουν βέβαια, εξελίσσονται διαρκώς τα συστήματα, αλλά αυτό το πράγμα που ας πούμε αισθάνεσαι τον αέρα γύρω σου, δεν είναι τόσο απλό να μοντελοποιηθεί σε μια μηχανή. Ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό εμπόδιο είναι η ύπαρξη των προκαταλήψεων στον άνθρωπο. Βέβαια και στην τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν προκαταλήψεις. Όπως υπόθηκε προηγουμένως, όταν ταΐζεις ένα σύστημα με δεδομένα, αν τα δεδομένα σου έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μπορεί το σύστημα να εκπαιδευτεί και να έχει προκαταλήψεις. Κλασικό παράδειγμα είναι στην ασφαλιστική αγορά.
Αν για παράδειγμα ένα σύστημα το γεμίσεις με ανθρώπους που δεν είναι ασφαλιστικά, δεν θέλει η ασφαλιστική εταιρεία να τους ασφαλίσει γιατί είναι επίφοβοι, μετά μπορεί να θεωρεί όλη αυτή την ομάδα ανθρώπων, για παράδειγμα μετανάστες, να τους θεωρεί ότι είναι επίφοβοι για να ασφαλιστούν. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ένα bias. Το ζήτημα είναι ότι στη μηχανή τη βάζεις καινούργια δεδομένα και την ξαναεκπαιδεύεις. Στον άνθρωπο μάλλον πρέπει να τον στείλεις ένα ψυχοθεραπευτή για να του βγάλεις τα bias, τους φόβους του κλπ. Ακριβώς γιατί το bias αυτό, η προκατάληψη αυτή έχει ενισχυθεί από το συναίσθημα. Άρα λοιπόν έχει μια τέτοια παγίωση που θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα ενδεχομένως σε θεραπευτή. Είδαμε και προηγουμένως πως ακριβή είναι η ψυχοθεραπεία, ενώ στην τεχνητή νοημοσύνη απλά φιντάρεις καινούργια δεδομένα και τα πράγματα φτιάχνουν. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι καλό ή κακό για την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά την κάνει λιγότερο, τουλάχιστον με τα συγκεκριμένα δεδομένα, ανθρώπινη, ακόμα και ως προς τον bias. Ένα ενδιαφέρον μοντέλο το οποίο είχε προκύψει περίπου μια δεκαετία πριν ήταν να χρησιμοποιούμε fuzzy logic. Fuzzy logic είναι μια ενός από τους μεγάλους πατέρες της επιστήμης αυτής, του Ζαντέχ, που λέει ότι δεν υπάρχει ένας βαθμός απόλυτης αλήθειας σε ένα γεγονός. Όλα τα γεγονότα συμμετέχουν, μπορεί να συμμετέχουν και σε δύο αλήθειες σε κάποιο βαθμό. Δεν μπορώ να βρω ένα καλύτερο παράδειγμα από το ότι κάποιες φορές βρίσκουμε μια εμπειρία και τρομακτική και ευχάριστη. Κάνει λίγο κρύο, αλλά κάνει και λίγο ζέστη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αυτός ο τρόπος χαρτογράφησης των γεγονότων μοιάζει λίγο περισσότερο από μόνος του με τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, ότι συμμετέχει ένα γεγονός σε διάφορες έννοιες με κάποιο βαθμό αλήθειας, από το 0 ως το 1. Αυτό λοιπόν το σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από τον Crowder, να σημειώσω εδώ ότι ο Crowder εργάζεται στη Raytheon. Η Raytheon είναι αμυντική βιομηχανία και βιομηχανία ραντάρ, με όποια σημασία έχει αυτό. Βαθμονομεί ένα ερέθισμα με κάποιο τρόπο και ανάλογα λοιπόν, αν ένα ερέθισμα είναι πολύ απειλητικό, το σύστημα θα πάθει freeze, όπως παθαίνει ένας άνθρωπος αν βρει ένα κίνδυνο το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Αν όμως δεν πάθει freeze και καταρρεύσει, κρασάρει που λέμε, θα μάθει από αυτό το σύστημα, από αυτό το ερέθισμα, το σύστημα, και την επόμενη φορά θα είναι ικανότερο να το αντιμετωπίσει, θα έχει προσαρμοστεί λοιπόν, έτσι ώστε να μπορεί την επόμενη φορά να ξέρει τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσει ή να μην το αντιμετωπίσει καθόλου, αν θεωρεί ότι θα κρασάρει. Αυτό το σύστημα ακριβώς φτιάχτηκε για να προλαμβάνει κρασάρισματα. Θα πρέπει να πω επίσης το εξής, ότι αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε drones, αυτού του είδους τεχνολογία. Τα drones λοιπόν αναγνωρίζουν ένα στόχος πολύ απειλητικό ή λιγότερο απειλητικό, πολύ σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό, αν αξίζει δηλαδή να προδώσει τη θέση του τον drone πλήττοντας τον στόχο και πάει λέγοντας. Anyway, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι πάντα η αμυντική βιομηχανία προκαλεί πολλώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλάβουμε περίπου πώς σκέφτεται ένα fuzzy system. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια μοντέλα σήμερα τα οποία πλησιάζουν έτσι ώστε να καταλάβουν αυτή να αποτυπώσουν και να παραστήσουν αυτή την περιπλοκότητα του ανθρώπου που δεν είναι ποτέ βέβαιος για τίποτα. Δεν έχει ποτέ ένα απολύτως ξεκάθαρο συναίσθημα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αυτή, ενώ δημοσιεύτηκε το 2010 αυτή η έρευνα, σήμερα έχει τουλάχιστον ακόμα πολύ μειωμένη εφαρμοσιμότητα. Και δεν μιλάω για την αναγνώριση συναισθήματος που είπαμε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, μιλάμε για την ενσωμάτωση συναισθήματος σε ένα σύστημα μάθησης. Ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ αυξάνεται εκθετικά για κάθε παράγοντα που προστίθεται. Παρά το ότι υπάρχει, διατίθεται όλο και περισσότερη ισχύ, όπως είδαμε, ταυτόχρονα, κάθε φορά που προσθέτεις ένα παράγοντα, ζητάς και περισσότερη ισχύ. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν και αναπτύσσονται σε έναν τόσο περίπλοκο κόσμο, που έχει τόσους πολλούς παράγοντες, που τους επηρεάζουν και τους διαμορφώνουν στο κύκλο της ζωής τους. Αυτό είναι κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραχθεί σε συνθήκες προγραμματισμού ή μηχανικής μάθησης με τον ίδιο τρόπο. Βεβαίως, είπαμε ότι σε ορισμένες εφαρμογές μπορούν να έχουμε τόσο έξυπνα συστήματα που να μαθαίνουν και να διαμορφώνουν χαρακτήρα μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά ακόμα απέχουμε αρκετά από το να έχουμε μία πλήρη αποτύπωση ενός συναισθηματικού τεχνητού όντως.
Κλείνοντας, αντί επιλόγου, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στη συστημική ψυχολογία. Η συστημική ψυχολογία, όπως πιθανώς ξέρετε, έχει τη ρίζα της στη θεωρία συστημάτων και στην κυβερνητική, όπου και εκεί πατάει και ένα πόδι της τεχνητής νοημοσύνης. Λέει ότι είμαστε, ότι αλληλεπιδρούμε μέσα σε συστήματα, τα οποία συστήματα είναι τόσο περίπλοκα που ενδεχομένως κάποια στιγμή να είναι και χαοτικά. Το δικό μας συναίσθημα είναι ένα υποσύστημα μέσα μας που αλληλεπιδρά με άλλα συστήματα, τα οποία άλλα αυτά συστήματα βρίσκονται σε ένα σύστημα που είμαστε εμείς οι ίδιοι, που εμείς οι ίδιοι αλληλεπιδρούμε με ένα σύστημα που είναι ο κόσμος γύρω μας, το περιβάλλον μας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο πολύ σύνθετο είναι αυτό το ζήτημα, το να μοντελοποιήσεις το συναίσθημα και να το αποτυπώσεις σε ένα σύστημα μάθησης, σε ένα τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ωστόσο, όπως είπαμε προηγουμένως, τουλάχιστον μαθαίνουμε τη δική μας περιπλοκότητα μέσα από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια? Δεν βλέπω. Ναι, κυρία. Α, ναι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Σκέφτομαι ότι σαν απορία ουσιαστικά, ότι όσο και προχωρήσουν τα συστήματα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν με την πιθανότητα. Γιατί μπορεί να κινούνται με ενδεχόμενο να είναι ένα μηδέν, πιλοδοτή με πιλοδοτή, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες λειτουργίες στον άνθρωπο. Όπως είναι η δημιουργικότητα, η έρμευση, η καινοτομία, το να μην σκέφτεται συμβατικά και ένα μηδέν που όπως και να έχει. Θα σκέφτεται πάντα με συμβατικούς τρόπους. Mm-hmm. Δηλαδή, θα χωρίσουμε εμείς ότι αυτό είναι σωστό να σκέφτεται, αυτό είναι λάθος να σκέφτεται. Δεν θα μπορέσει δηλαδή ποτέ να συνδέσει δύο ερευνήσματα. Δηλαδή, ωραία, αυτή η ιδέα είναι πολύ καλή, πώς θα σκεφτεί ένα παιδί, ας πούμε. Το οποίο δεν έχει βγει ακόμα στον κόσμο. Ναι. Κοιτάξτε, in theory, είναι εφικτό. Δηλαδή, τη στιγμή που μπορείς να αναπαραστήσεις αυτή τη διαδικασία, ακόμα και τα συναισθήματα ή εμπειρίες, αυτά που περιγράψατε, είναι στην ουσία πυροδοτής νευρώνων. Σε μια αρκετά εξαιρετικά, θα έλεγα, σύνθετη βιο-νεύρο-ηλεκτροχημική διαδικασία. Ωστόσο, το θέμα είναι το εξής. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ και με τις λίγες γνώσεις που έχω αποκομίσει μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή ξεμείνουμε από κίνητρο για να δημιουργήσουμε τόσο εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα. Ίσως κάποια στιγμή να αποφασίσουμε κιόλας, και είναι ένα πολύ μεγάλο debate αυτό σήμερα, ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο να κάνουμε πολύ εξελιγμένους καλούς εργάτες συγκεκριμένων καθηκόντων παρά μια ολοκληρωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Θα πω το εξής, και για να μην φανώ λουδίτης ή σκεπτικιστής γύρω από αυτό. Υπάρχουν εξαιρετικές εφαρμογές για την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, όσο και να μην μας αρέσει το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο που οδηγείται από μόνο του δημιουργεί λιγότερα, προκαλεί λιγότερα ατυχήματα, αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός μετρημένο, μετρήσιμο και μετρημένο. Τώρα προκύπτουν τόσα πολλά ηθικά ζητήματα για το ποιος έχει την ευθύνη αν τρακάρει αυτό το αμάξι. Ο οδηγός, αυτός που το προγραμμάτισε. Μπείτε να δείτε Moral Machine, αν δεν το έχετε δει ήδη. Είναι τόσο σύνθετο, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή η ερώτηση. Δεν μπορώ να σας δώσω μια αντίστοιχα καλή απάντηση. Όντως, είμαστε στο, συζητάμε για τον πυρήνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που είναι το συναίσθημα εξάλλου. Άλλη παρατήρηση, ναι. Η κυρία είναι ακριβώς πίσω σας, νομίζω. Σήκωσε το χέρι. Α, όχι. Δεν την είδα. Δεν ξέρω τώρα. Με ρωτάτε κάτι δύο, αν θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και ευχαριστούμε για την παρακολουθήση σας. Θα ήθελα καταρχήν να αναφέρω ένα σημείο. Έτυχε πριν καμιά χρόνια περίπου, είδα μια παρουσίαση μιας έρευνας όπου ομάδα ερευνητών από το Ιγκρία δημιούργησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης ένα μουσικό κομμάτι το οποίο το βαθμονομήσαν αργότερα. Ναι. Και ο κόσμος είπε ότι η σύνθεση του υπολογιστή ήταν καλύτερη από το ανθρώπου που τα πάνε με την πλάτη. Αυτό είναι δημοσιευμένη μελέτη, δεν είναι κάτι. Ναι. Απλά το λέω σαν ένα σημείο. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που αναφέρατε, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί η αναγνώριση του συναισθήματος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την κατανόηση του συναισθήματος. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι έχουν φτάσει σε σημείο υπολογιστικό να περάσουμε αυτή τη γραμμή?
Άλλη μια εξαιρετική ερώτηση που δεν μπορώ να δώσω καλή απάντηση, πολύ φοβούμαι. Είναι η κατανόηση του συναισθήματος, τι είναι κατανόηση καταρχάς. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε πίσω να δώσουμε, να δίνουμε ορισμούς επί ορισμών. Στο βαθμό που μας περιέγραψε προηγουμένως ο καθηγητής Φακοτάκης, φαίνεται πως μπορεί να αναγνωριστεί το συναίσθημα. Γιατί το συναίσθημα αποτυπώνεται, σωματοποιείται και άρα λοιπόν οι σένσορες μπορούν να το αντιληφθούν. Το άλλο μείζον ζήτημα είναι με ποιο τρόπο μπορεί η μηχανή να έχει συναίσθημα. Και σας είπα τους δύο λόγους. Ο πρώτος είναι και να την καταλαβαίνουμε περισσότερο και να αλληλεπιδρούμε πιο ικανοποιητικά μαζί της και πιο αποτελεσματικά. Και ο δεύτερος είναι επειδή θεωρητικά τουλάχιστον το συναίσθημα ενισχύει τη μάθηση. Η μια ρομποτική σκούπα που κινδυνεύει να πέσει από μια σκάλα θα κάνει τη βλακεία 10 φορές και ενδεχομένως να σπάσει πριν μάθει. Αν όμως με κάποιο τρόπο φοβηθεί όταν τις φωνάξεις, που και αυτό αναγνώριση συναισθήματος είναι, δεν θα ξαναπλησιάσει τη σκάλα. Ή αν μάθει να φοβάται τη γάτα σου. Εμένα τη γάτα μου την έχει κυνηγήσει 100 φορές η ρομποτική μου σκούπα. Δεν έχει μάθει ακόμα. Δεν έχω απάντηση πραγματικά να σας δώσω ικανοποιητική. Είναι θέμα γάτας. Είναι θέμα γάτας, ναι. Είναι θέμα γάτας. Όλα είναι θέμα γάτας. Η κυρία, ναι. Πολύ σύντομα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια έρευνα ή κάποια στοιχεία να έχουν σχέση με τις χημικές διαδικασίες που υπάρχουν. Γιατί στη ρομποτική σίγουρα μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα ηλεκτρικά δυναμικά, αλλά το συνέστημα έχει πολύ άμεση σχέση και με τις χημικές διαδικασίες που γίνονται. Κοιτάξτε, οι νευροδιαβιβαστές στην ουσία είναι ο mediator ανάμεσα στα δύο κύτταρα, αλλά είναι και το μέσο με τον οποίο ανοίγουν οι πύλες, δημιουργούνται φορτία κλπ. Δεν ξέρω αν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να αντιληφθώ δύο ξεχωριστά πράγματα τις διαδικασίες. Ωστόσο, αν είδατε στην παρουσίαση, αυτοί οι δύο ερευνητές που δημιούργησαν τον τεχνητό νευρώνα στην ουσία έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο έχει χημική αλληλεπίδραση. Δηλαδή, έχει έναν αισθητήρα που πάει και προσκολλάται πάνω του νομίζω η νορεπιρεφρίνη, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν ακριβώς. Αδρεναλίνη, νομίζω. Ντοπαμίνη, με συγχωρείτε. Και το αντιλαμβάνεται ο νευρώνας και πυροδοτεί κανονικά όπως θα πυροδότησε ένας φυσικός και εξαπολύει. Και μάλιστα νομίζω ότι αν είχα καταλάβει καλά, γιατί καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν είμαι από τις θεωρητικές επιστήμες, δεν είμαι από τις θετικές. Από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει και έναν τρόπο να συλλέγει, δηλαδή να συγκρατεί νευροδιαβιβαστές αυτός ο νευρώνας. Βέβαια, σας λέω, είναι πολύ πρόσφατη έρευνα. Φαίνεται πως μπορεί. Τουλάχιστον θεωρητικά και πρακτικά φαίνεται πως γίνεται. Ναι. Πώς θα τον αντιμετωπίσω, τι θεραπεία να του δώσω, τι θα του βγάλει τίποτα από κάτω και θα του πει ότι κοίταξε, δεν πρέπει να κάνει τότε και το και το, πώς θα κάνει ένας με φυσική παρουσία ένας σκοπανολόγος. Ρωτήσω τον κύριο Φακοτάκη, είχε πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ κατατοπιστική παρουσίαση γύρω από το πώς αντιμετωπίζεται ο φόβος σε ένα μηχάνημα. Ναι, σας είπα, είναι όλα τόσο πολύ θεωρητικά. Φαίνεται πως, το αναγνωρίζει. Το θέμα δεν είναι να το αναγνωρίζει, το θέμα είναι αν μπορεί να το κατανοήσει βαθιά, που ερωτήθηκε προηγουμένως. Και το τι μπορεί να κάνει, μπορεί να έχει ένα course of action, ένα if then, που να το οδηγήσει σε μια δράση. Το θέμα είναι αν αυτό είναι στην πραγματικότητα συναίσθημα και αν είναι στην πραγματικότητα κατανόηση. Εκεί είναι που σας είπα ότι η σωματικότητά μας δημιουργεί ένα διαφορετικό επίπεδο αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Ένα υπολογιστικό σύστημα έχει πολύ περιορισμένη αλληλεπίδραση. Έχει πολύ περιορισμένη μηδενική σωματικότητα, όσους αισθητήρες και να έχει. Μάλιστα. Για να κρατήσουμε κάποια κύρια σημεία, το πρώτο θα έλεγα εγώ είναι ότι, όπως πολύ σωστά μας είπες, Ανδρέα, είναι ότι το συναίσθημα είναι μια ενσώματη διαδικασία. Ακριβώς. Είναι embodied, mm-hmm. όπως λέμε. Ακριβώς. Και πραγματικά αυτή δεν είναι μια καινούργια έννοια. Είναι από την εποχή του James. Ακριβώς. Ακολουθούμε την άποψη του James. Όσα πειράματα και να έχουν γίνει, καταλήγουμε εκεί. Είναι embodied. Yeah. Εγώ είμαι ο παδός αυτού του πράγματος, παρόλο που ανέφερε τον Λάζαρου σε σχέση με την appraisal theory. Παρόλο που είναι αρκετά η άποψη του appraisal theory για το συναίσθημα, εγώ προσωπικά είμαι πέρα αυτής της άποψης του ότι είναι embodied. Πρώτον. Δεύτερον, όπως πολύ σωστά είπες, Ανδρέα, συγκεντρώνω τα κυριότερα σημεία, έτσι. Mm-hmm.
Είναι μη γραμμική η αναπαράσταση, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Ό,τι συζητάμε εδώ τώρα και ό,τι βλέπουμε και στα βιβλία μας και τα άρθρα που γράφουμε και όλες οι εκπαιδευτικές συναντήσεις γίνονται αναλυτικά, αλλά το μυαλό μας λειτουργεί με μια γραμμική συνάρτηση. Στην πραγματικότητα, τα φαινόμενα στη φύση και τα φαινόμενα στον οργανισμό μας μέσα τρέχουν μη γραμμικά. Ένας απειροελάχιστος παράγοντας μπορεί να αλλάξει όλο το σύστημα και να το πάει αλλού. Έτσι. Δεύτερον, αυτό. Τρίτον, τώρα και πάντα το βάρος πέφτει στην τεχνολογία και πάλι θα τα ρίξουμε στον κύριο Φακοτάκη. Πάντα. Πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουν τα πράγματα όσον αφορά την κατανόηση. Όπως και πάλι πολύ σωστά είπες, σήμερα η τεχνολογία δουλεύει με το 0 και το 1. Είναι, δεν είναι, και έτσι προχωράνε. Και έτσι υποτίθεται ότι προχωράνε και οι νευρώνες. Mm-hmm. Όμως δεν προχωράνε έτσι. Υπάρχουν και ενδιάμεσα άπειρα νούμερα ανάμεσα στο 0 και στο 1. Έτσι. Και σίγουρα κάποια μελλοντική κβαντική. Ναι, θα πρέπει να περιμένετε για το διδακτορικό πρακτική, μου. Πρακτική, πέρα από τη θεωρία, γιατί η θεωρία κβαντική υπάρχει, μια κβαντική πρακτική θα λύσει όλες αυτές τις απορίες που θα βοηθούν. Ενδεχομένως. Οπότε τα ξαναρίχνουμε στον κύριο Φακοτάκη όλα να κάτσει να μας τα λύσει. Εντάξει, υπάρχουν αυτή ένα τη στιγμή... σχόλιο από τον κύριο Φακοτάκη θα το θέλαμε πάντως γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν υποπιέσεις. Υπάρχουν, αλλά δεν έχουν βρεθεί ακόμα, πιστεύω, τα μηχανήματα και η τεχνολογία για να το διακρίνει και να το βαθμολογήσει. Δεν ξέρω πώς αν μπορεί ένας νευρώνας να σχεδόν πυροδοτήσει και να μεταφέρει το ερέθισμα μετά. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι 0-1. Ή όχι. Δεν ξέρω, έχω χάσει κάτι. Ναι, ναι. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας θα μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή η προσωπική μου άποψη, έτσι που πολύ την δεν τη συμφωνούν. Ναι. Μπορούμε να τελειώσουμε εδώ, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ακόμα παρατήρηση. Ναι, ο κύριος το πάθος. Τον κύριο το φοβάμαι, κάνει αιχμηρές ερωτήσεις από την προηγούμενη. Δεν είναι ερώτηση, είναι απλός προβληματισμός. Ότι ό,τι ακούμε, γιατί δεν φοβόσατε. Αστείευομαι προφανώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ τον Πέτρο Κόλλο και εσάς. Βέβαια. Λοιπόν, επειδή ό,τι ακούμε εδώ είναι frontline. Ουσιαστικά, έναν παράλληλο προβληματισμό έχω να θέσω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλής ο δρόμος για το οποίο προσπαθούμε να μελετήσουμε ένα σύστημα με βάση τις ιδιότητες των υλικών που το αποτελούν. Ένα κλασικό παράδειγμα που οδηγεί σε σφάλμα. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε γιατί το νερό σβήνει τη φωτιά. Βλέπουμε ότι το οξυγόνο είναι αναγκαίο για την καύση και το υδρογόνο είναι καύσιμο υλικό άριστο. Και τα δυο μαζί φτιάχνουν μια άλλη οντότητα με άλλες ιδιότητες. Δεν ξέρω αν αυτή η ερευνητική παγίδα και με ποια βάση υπάρχει στη μελέτη των εκατομμυρίων νευρώνων του εγκεφάλου. Το μοντέλο που είπατε, ένας νευρώνας και μία σύναψη, θα είναι ίσως απλοϊκό για το μέλλον. Αν και το LDP αποτέλεσε βάση, λοιπόν, πολλά είπα. Δεν ξέρω, ένας προβληματισμός Είναι πολύ σωστά φιλοσοφικό τύπο ερωτήματα και πραγματικά και το συνέδριο αυτό εξυπηρετεί, γιατί έχει και φιλοσόφους εδώ, δεν τους έχει αυτή τη στιγμή παρόντες, αλλά μας παρακολουθούν διαδικτυακά, πιστεύω. Πράγματι, θέσατε τώρα φιλοσοφικό τύπο ερωτήματα. Ξέρω αν είναι φιλοσοφικού ακριβώς. Φιλοσοφικού με την έννοια. Αυστηρή επιστημονική προσέγγιση. Ναι. Είναι αλματώδες το συμπέρασμα από δύο νευρώνες να φτάσουν στα εκατομμύρια. Ναι. Ένας φιλόσοφος μπορεί να έχει το θάρρος να το κάνει. Ένας επιστήμονας δεν ξέρω, μπορεί να το τολμήσει. Μια διευκρίνηση, γιατί δεν μου αρέσει αυτό το φιλοσοφικό. Και εγώ το φιλοσοφικό δεν το είπαμε υποτιμητική έννοια. Το είπαμε την έννοια ότι θα πρέπει να έχουμε μια φιλοσοφική σκέψη για να μπορούμε να κοιτάξουμε να κάνουμε μοντελοποίηση και να κάνουμε σύνθεση και integration όλων αυτών. Με αυτή την έννοια φυσικά το εννοούσα. Ίσα με την αντίθεση. Νομίζω κάπου εδώ μπορούμε να σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε.